θα πάμε στην πολιτική. Πολιτική συζήτηση, η οποία έχει ανάψει για τα καλά. Λίγο οι πρέσπες, λίγο οι κάλπες, οι οποίες στείνονται το 2019. Πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Φυσικά, με επίκεντρο πάντα και την οικονομία και τα όσα και το Μέγαρο Μαξίμου βάζει ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης. Μαζί μας ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή καλησπέρα. Χρονιά. Καλή χρονιά. Και ο Μπάμπης Σαββίδης από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα. Με πλούσιο ρεπορτάζ και ο Μπάμπης, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των αυτοδιοικητικών. Όμως, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Βαρδάκη, με ένα σχόλιο για το 2019. Ένα 19 το οποίο σίγουρα έχει τρεις διαφορετικές κάλπες. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Το θέμα είναι πότε θα είναι οι εθνικές κάλπες. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που λένε ότι οι πρέσπες ενδεχομένως να φέρουν εξελίξεις. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά, με πολλή αγάπη, αισιοδοξία, ειρήνη και πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα τρία αν έχουμε και αν τα προσδοκούμε, πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα την πολιτική ατζέντα, ναι, είναι το 19, είναι εκλογική χρονιά. Γιατί ανακούγαμε τον κύριο Μητσοτάκη, εκλογική χρονιά θα ήταν από το 2015, από το Μάρτιο του 2015 και μετά. Mm-hmm. 15, 16, 17 κλπ. Είναι μια εκλογική χρονιά. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αυτοδιοικητικές πρώτου και δεύτερου βαθμού εκλογές. Και βλέπουμε τι θα γίνει με τις βουλευτικές εκλογές. Mm-hmm. Τις εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε, μπορούσαν οι πρέσπες να δημιουργήσουν θέμα όσον αφορά την εκλογική περίοδο. Πιστεύω ότι τελικά, τουλάχιστον από αυτά που ξέρω εγώ, είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα πάρει την ευθύνη το πότε θα έρθει η συμφωνία των mm-hmm, πρεσπών mm-hmm. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια πληροφορία που μας έδινε πριν από λίγο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενδεχομένως να έρθει μέσα στον Ιανουάριο, ισχύει αυτό? Πιθανόν, γιατί όλοι περιμέναμε ότι η διαδικασία όσον αφορά τη γείτονα χώρα θα τέλειωνε τέλη του Γενάρη. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα ότι έρχεται πολύ νωρίτερα, πιθανόν και μέχρι τις 15 ακόμα του Γενάρη, να έχει κλείσει το θέμα στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Οπότε συντομεύει ο χρόνος. Από εκεί πέρα, κύριε Σφαγιανάκη, κύριε Σαββίδη, τα δεδομένα είναι γνωστά. Εγώ θέλω να σας πω ότι εμένω σε αυτό που σας είχα πει εδώ και 8 μήνες, ότι είναι μια καλή συμφωνία, είναι ένα θέμα που θα ξεκινήσω από εκεί, ότι έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και 25-30 χρόνια, δεν λύθηκε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να το λύσουμε πάνω σε μια εθνική γραμμή που είχε χαραχτεί, δεν χαραχτηκε ούτε το 15, το 16, το 17, είχε χαραχτεί από το 1900, για να μην πω το 57, τουλάχιστον το 2008. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Βαρδάκη. Εγώ θέλω να δώσω το κατά πόσο μπορεί. Δεν ξέρω αν είδατε βέβαια τη συνέντευξη σήμερα που αξίζει τον κόπο βάσει αυτών των δεδομένων να σχολιάσουμε ή να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση και την άποψή μας ή τη σκέψη μας, αν θέλετε, του κυρίου Ζάιφ. Θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι του αν φέρνει εξελίξεις η συμφωνία των πρεσπών. Και γιατί επιμένω σε αυτό? Γιατί υπάρχει ένας κυβερνητικός εταίρος, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη συμφωνία, δεν θα την ψηφίσω αυτή τη συμφωνία. Όμως αμέσως τίθονται ερωτήματα στο κατά πόσο η κυβέρνηση αυτή θα μπορέσει να συνεχίσει. Και δεν ξέρω αν σκέφτεστε, και ο Μπάμπης μπορεί ενδεχομένως να έχει ένα ερώτημα να προσθέσει σε αυτό, αυτό που ο κύριος Τζανακόπουλος έχει αφήσει να διαφανεί για ένα διαφορετικό μοντέλο κυβέρνησης. Την ψήφο αλλοχής, ναι. Κοιτάξτε, είναι εφικτό. Συνταγματικά γίνεται. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Έχει γίνει. Σωστά, κύριε Σαββίδη, έχει γίνει. Συνταγματικά προβλέπεται. Κύριε Σφακιανάκη, κοιτάξτε να δείτε. Την άποψη και τη θέση του κυρίου Καμένου την ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Διαφωνεί όσον αφορά τη συμφωνία. Δεν το κρύψε κανείς, δεν το κρύβει κανείς. Όμως σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον από αυτά που ξέρω και από αυτά που δηλώνει ο κύριος Καμένος, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα δώσει ψήφο δυσπιστίας, αν θέλετε, σε περίπτωση που υπάρξει κατά της κυβέρνησης. Οπότε, ακόμα και αν αποχωρήσει ο κύριος Καμένος από την κυβέρνηση, από τις κυβερνητικές θέσεις, εγώ είμαι σίγουρος και πιστεύω ότι θα υπάρξει διευρυμένη πλέον πλειοψηφία, ειδικά και μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ζάιφ, την σημερινή που θα τη δούμε και θα τη διαβάσουμε με σαφήνεια αύριο. Πιστεύω ότι θα υπάρξει διευρυμένη πλειοψηφία. Όταν λέτε διευρυμένη πλειοψηφία, ναι, σε τι επίπεδα εκτιμάτε? Πάνω των 152-153 βουλευτών. Ναι. Εκεί το εκτιμώ. Τουλάχιστον... Είπατε πάντως πριν, κύριε Βαρδάκη, ότι θα μπορούσε
μιλήσετε για το παρελθόν. Να επηρεάσει. Άρα θεωρείτε ότι δεν. Σαφώς και υπήρχε πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει και σήμερα πρόβλημα. Ναι, κοιτάξτε, το λέω γιατί στην πολιτική ποτέ μιλές, δεν είπατε μπορεί. Αυτό ναι, ποτέ, να μιλές ποτέ ή όχι. Υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες. Όμως εγώ σας είπα την άποψή μου, την έχω πει και εδώ και αρκετό καιρό, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει και νομίζω ότι θα περάσει με μια πλειοψηφία που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνητικό σχήμα. Στην πολιτική όμως, και Νικολέτα και κύριε Βαρδάκη, μπαίνουν και άλλα δεδομένα. Δηλαδή, κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να λειτουργήσει και το κυβερνών κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και με άλλα κριτήρια. Κοιτώντας και προς την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί να θέλει να βάλει δύσκολα και στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο σφαιρικά το πράγμα σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Σαββίδη, εάν δεν θέλω να πάμε τόσο πίσω. Επειδή αλλά έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Ναι, και εάν πολύ κανείς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτή η αλλαγή πλεύσης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και αν θέλετε, διάβαζα προχθές μια συνέντευξη, μια ομιλία του Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον κύριο Μητσοτάκη, τον αείμνηστο, στη Βουλή για το θέμα των Σκοπίων. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό που είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης τότε, ο συγχωρεμένος, ότι μετά από 10 χρόνια δεν θα θυμόμαστε το όνομα. Κυρία Σφακιανάκη, σας είχα πει την άλλη φορά. Ταξιδεύαμε με τους Σκοπιανούς και τα διαβατήριά τους έλεγαν Μακεδόνες και την. Όχι μόνο Μακεδόνας, αλλά και το Μακεδονία. Ούτε καν πρώην κλπ. Μέχρι τώρα όμως μιλούσαμε, κύριε Βαρδάκη, με προσωρινή λύση. Όχι με οριστική λύση. Κοιτάξτε. Και με το πάνω χέρι στην ελληνική πλευρά και όχι στην πλευρά του Σκοπίου. Κύριε Σφακιανάκη, όταν 120 χώρες, όταν 120 χώρες στον κόσμο έχουν αναγνωρίσει με το όνομα Χέτο Μακεδονία, εσείς είναι κανείς να πιστεύει ότι ήταν μια προσωρινή λύση. Εγώ δεν θα σταθώ όμως εκεί. Εγώ θα σταθώ στο 2008, Υπουργός Εξωτερικών η κυρία Μπακογιάννη, Πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής ο νεότερος. Αλλά έχουμε και νεότερο τώρα. Κώστα Καραμαλή. Πρώτου νεότερου Κώστα Καραμαλή. Που είχαν μια εθνική γραμμή, σύνθετη ονομασία, έργα όμως. Μη σταματήσουμε όμως αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι τυχαίο όλο αυτό το διάστημα η ανασκούμπωση των Αλβανών, των Ρώσων, των Τούρκων? Δεν είναι τυχαίο. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε τα βόρεια μας σύνορα. Και δεν πρέπει να τα διασφαλίσουμε, δεν θα πω εγώ ότι πρέπει να τα διασφαλίσουμε προς Θεού σε καμία των περιπτώσεων, υπαναχωρώντας εθνικά ή κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ούτε μία σπιδαμή. Όμως, όταν ο εχθρός είναι άλλος. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα μας, τα κυριαρχικά. Όχι, βέβαια. Ειδικά σας λέω, όταν ήδη προσδιορίζεται, ακόμα και με τη συνέντευξη του κυρίου Ζάεφ τη σημερινή, ότι σλαβική γλώσσα, ηθαγένεια επικότητα, νομίζω ότι. Πλέον δεν υπάρχει λόγος να μην θεωρούμε λήξαν αυτό το τεράστιο ζήτημα και σας λέω ένα πρόβλημα πρέπει να έχει λυθεί. Και να αρχίσουμε να ασχοληθούμε με άλλα ζητήματα που πραγματικά θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, γιατί ο εχθρός μας δεν είναι το 1,5 εκατομμύριο Σκοπιανοί. Ο εχθρός μας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών θα το βάλουμε. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, επειδή και οι αυτοδιοικητικές τον Μάιο έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, ο Μπάμπης Σαββίδης υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Ό,τι έχει να κάνει με την στήριξη που φέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ να δίνει σε πρόσωπα, σε υποψήφιους δημάρχους, οι οποίοι το λίγο το πολύ λένε. Ως εδώ δεν έχουμε ζητήσει στήριξη, δεν ζητήσαμε, δεν ζητάμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, Μπάμπη, τα λέω καλά. Λοιπόν, ναι, υπήρξε ένα. Για να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, υπήρξε ένα δημοσίευμα έτσι αποκαλυπτικό από την Αυγή, που έδωσε τα πρώτα 99 ονόματα υποψηφίων δημάρχων σε όλη τη χώρα που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο δημοσίευμα υπάρχουν και 11 ονόματα, 11 υποψήφοι δήμαρχοι σε επίπεδο Κρήτης που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Υπήρχε μια διακύμανση μέσα στο ρεπορτάζ, διότι άλλα πρόσωπα αναφέρονται ότι στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαρδάκη, στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Άλλα πρόσωπα, και εδώ ίσως αυτό άναψε φωτιές, αναφέρονται ως επικεφαλής παρατάξεων που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ είχαμε τις αντιδράσεις, εμπροκειμένου από τον υποψήφιο δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλα Ομποκέα και τον υποψήφιο δήμαρχο από Κόρνα, τον Σταμάτη Σγουράκη, οι οποίοι έβγαλαν και σχετικές ανακοινώσεις και στείλαν, μάλιστα, ο κ. Μπουκέας έστειλε και στην Αυγή σχετική τέτοια, όπου επισημαίνει διορθωτικά ότι δεν είναι επικεφαλής παράταξη πρόκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια πολυσυλλεκτική παράταξη από όλους τους χώρους. Αυτά θέλω να σχολιάσετε λίγο. Εσείς, κύριε επίσης... Σαββίδη, πολύ σωστά διατυπώσατε μέσω του δημοσιεύματος, το διάβασα, όλα όσα υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Όμως θέλω να σας πω ότι επειδή συμμετείχα και σε κάποιες διαδικασίες, χρήσμα δεν πήρε κανείς. Ούτε θα πάρει κανείς από τους ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι αυτά που ανακοινώθηκαν
ανακοινώθηκαν πρόωρα, αν θέλετε. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Όχι, πρόωρα δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Εννοώ χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων ότι θα βγει μια ανακοίνωση ή θα δημοσιευθούν κάποια ονόματα, καλώς ή κακώς κλπ. Όμως, όσον αφορά τον νομό Ηρακλείου, που είμαι σε θέση να ξέρω, είναι ότι όλα τα ονόματα που στηρίζει υποψήφιος, δηλαδή δημάρχος, που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τυχαίο, δεν προέκυψε χθες το βράδυ ή προχθές το βράδυ, προέκυψε και ανακοινώθηκε μετά από διαβουλεύσεις και διαβούλευσεις που έγιναν με τους ίδιους τους υποψηφίους. Άρα λέτε δηλαδή ότι του δημοσιεύματος αυτού και των ανακοινώσεων είχε προηγηθεί. Και με τον κύριο Σταυρακάκη στη Βιάννου και με τον κύριο Καλογεράκη και με τον κύριο Κοκοσάλη και με τον κύριο Ποκέα. Κάποιοι διαφωνούσαν, κάποιοι συμφωνούσαν. Ποτέ δεν θα είναι μια ομόφωνη απόφαση σε στήριξη ενός κάποιου προσώπου. Όχι χρήσματος, στήριξη. Στήριξη. Και ξέρουμε ότι ο Ποκέα στηρίζεται και από το κοινά. Ξέρουμε ότι δεν ξέρω αν. Άρα όμως είναι τότε λίγο άστοχο να τον παρουσιάζεις ως επικεφαλής παράταξης ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι όντως. Αν παρουσιάστηκε, κύριε Σαββίδη, αν παρουσιάστηκε σαν επικεφαλής παράταξης, και βέβαια είναι λάθος. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο δεδομένο και τέτοιο ενδεχόμενο. Καταλαβαίνετε. Είναι αλλιώς να λέμε στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Έχει μεγάλη σημασία το πώς τοποθετείτε. Και αυτή ήταν η απόφαση, αν θέλετε, και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στα πλαίσια της διεύρυνσης θα στηρίξουμε ανθρώπους που κατά την άποψή μας πιστεύουμε ότι μπορούν να δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και να είναι σε μια επαφή με την κέντρο-αριστερά και οτιδήποτε άλλο συμφωνήσαμε τότε. Πάντως, σε μια περίπτωση, κύριε Βαρδάκη, να σας διακόψω εδώ, ας αφήσουμε τον κύριο Μποκέα. Στην περίπτωση του κυρίου Σγουράκη στον Αποκόρνα, μάλλον οι συζητήσεις και αυτό που λέτε έγινε πολύ προώρα, διότι ο ίδιος μετά το δημοσίευμα. Εχμηρή ανακοίνωση. Έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, σε άλλο ύφος, τελείως διαφορετικό από αυτό του κυρίου Μποκέα, που λέει ότι ούτε ζήτησα ούτε θέλω. Κύριε Σαββίδη, θέλω να σας πω ειλικρινά ότι το συγκεκριμένο είναι στο ομοχανείο. Δεν το αμφισβητώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εκεί που συμμετείχα και εκεί που είχα γνώση είναι στο νομό Ηρακλείου και θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τους ίδιους και τους επικεφαλείς αλλά και στελέχη των επικεφαλείς των παρατάξεων. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κόμματα πρέπει να είναι, ναι, να υπάρχουν, αλλά να είναι απ' έξω. Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε, κύριε Βαρδάκη, τα κόμματα περιμένουν πώς και πώς αυτοδιοικητικές για να μετρήσουν δυνάμεις, να μετρήσουν χρώματα στους νομούς, όπως τοποθετούν το χάρτη της χώρας. Νομίζω, ναι, ναι, νομίζω ότι. Αυτό το γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Αυτοί που επιλέγουν αυτή τη διαδικασία για να επιδείξουν δύναμη ή να αποδείξουν ότι είναι δυνατοί σε ένα χώρο, νομίζω ότι κάνουν λάθος. Γιατί βλέπω ψηφοδέλτια. Δηλαδή, να σου πω εγώ ένα ψηφοδέλτιο παράδειγμα που έχω ιδία άποψη σε έναν βαθμό, το ψηφοδέλτιο του Δήμου της Βιάννου που θα προκύψει τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει κόμμα να μην είναι μέσα. Ναι, είναι το ΚΚΕ που κατεβάζει δικό του υποψήφιο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος παλιός αριστερός στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Αλλά δεν υπάρχει κόμμα, δηλαδή υποψήφιος που να μην ανήκει σε κάποια παράταξη διαφορετική από αυτή που πρεσβεύει ο υποψήφιος δήμαρχος. Πάντως εδώ πρέπει να το σχολιάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει και έχει μια γραμμή πλεύσης ότι πάει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για αυτή την εκλογική μάχη. Μιλάμε με τη φιλοσοφία της διεύρυνσης. Θεμητό. Σωστό σε έναν βαθμό για το δεδομένο της αυτοδιοίκησης. Όμως αυτό διαβάζεται, κύριε Βαρδάκη, αναφίβολα με δύο αναγνώσεις. Yeah. Η μία είναι ότι πρόκειται για μια έτσι, υγιή σε εισαγωγικά στάση. Η μία και εκτός η άλλη ανάγνωση όμως, μήπως είναι και μονόδρομος. Μήπως είναι... υπάρχει είναι και πολύ μια ένδυα, μια φτώχεια σε αυτοδιοικητικά στελέχη. Που βρίσκεται στελέχη για να κατέβουν. Ναι, για να το λέμε όπως έχει. Ο συγγερμός της σκέψης είναι απόλυτα σωστός. Όμως να σου πω το εξής. Μην ξεχνάτε και μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια, ήταν ακόμα το 3%. Ναι, πριν 4 χρόνια όμως. Οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά πριν 3 και 4 χρόνια, κύριε Βαρδάκη, οι υποψήφοι θα κάνανε ουρά για το ποιος θα πρώτο είναι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πιθανόν. Α, και δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, αλλά λέω πιθανόν. Θέλω να σας πω ότι ένα κόμμα του 3% που έφτασε στο 40-45%, φαντάζεστε ότι δεν θα στηριχτεί σε μια ιδεολειψία ή μια ιδεολογική σχέση που έχει ο καθένας από εμάς με την κοινωνία. Πιστεύω ότι η κοινωνία τελικά διαμορφώνει αυτούς τους σχετισμούς και η κοινωνία δίνει και την απάντηση αλλά και τη λύση σε πολλά προβλήματα. Κάλπες έχουμε τον Μάιο, έχουμε πολλά να πούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα, κύριε Βαρδάκη, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να βάζουμε στο επίκεντρο, όπως είναι το κομμάτι των εργασιακών και της οικονομίας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό. Επιτρέψτε ένα μικρό σχόλιο, επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος.
θέλω να θυμηθείτε σε αυτό εδώ το τραπέζι τι σας είχα πει και τι αγώνας γινόταν για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την αύξηση του μισθού, για την κατάρριση του αισχρού υποκατώτατου του μισθού, την επαναφορά του ΟΜΕΤ. Θα τα αφήσω έτσι. Θα το αφήσετε, γιατί εγώ δεσμεύομαι, κύριε Βαρδάκη, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είστε ξανά εδώ για να δούμε στοιχεία σου τι να κάνει. Κρατώντας μικρό καλάθι, να είμαστε συγκρατημένοι. Δεν θριαμβολογεί κανείς, αλλά νομίζω ότι βάζουμε σιγά σιγά ένα λιθαράκι την επαναφορά της αξιοπρέπειας του Έλληνα εργαζόμενου. Θα τα βάλουμε όλα στο μικροσκόπιο, κύριε Βαρδάκη, μαζί με εσάς. Εδώ είμαστε εμείς καθημερινά για να τα δούμε. Να είστε καλά. Και εσείς.